Καλημέρα. Δεν είσαστε όλοι στη λογοτεχνία του 19ου αιώνα? Ναι. Ναι. Κάτσε. Ευχαριστώ. Τι κάνεις? Καλά. Μερικές φορές όμως έχω πρόβλημα με τη γραμματική. Αλήθεια? Ναι. Δύσκολες η γραμματική με Τόνι. Εγώ δεν μπορώ την ορθογραφία. Μπερδεύω τα γράμματα σε μια λέξη και δεν μπορώ να προφέρω τους διφθογκώεις. Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο καθηγητής είναι πάρα πολύ καλός και με πολύ κατανόηση. Μη φωναζέεις. Δεν είμαι κοϊφός. Τους διφθογκώεις δεν μπορώ να προφέρω. Α, κατάλαβα. Έχεις πρόβλημα με τη στίξη, έτσι δεν είστε? Ναι, που και που βάζω κανένα θαυμαστικό στο τέλος της πρότασης. Εσείς είστε καλά. Εγώ έχω πολύ περιορισμένο λεξιλόγιο. Δηλαδή? Εσείς είστε καλά. Εγώ έχω πολύ περιορισμένο λεξιλόγιο. Καλά, καλά. Κι εγώ μερικές φορές μπερδεύω τον τονισμό των λεξέων και λόγω της ειδικοτήτας μου είναι πολύ ενοχλητικό. Τι ειδικότητα έχεις? Λογοθεραπευτρία. Λογοθεραπεύτρια που δεν μπορεί να τονισεί σωστά. Ποιο αφεντικό θα σου δώσει εδώ η Λεία? Εσύ είστε καλά. Εγώ έχω πολύ περιορισμένο λεξιλόγιο. Να σου πρότεινω κάτι. Γιατί δεν αγοραζείς ένα λέξικο, ε? Θα αποφυγείς πολλές δυσκολίες. Έχω μία ιδέα. Θα μπορούσαμε όλοι να μελετήσει μαζί. Πώς σας φαίνονται οι άλλοι τρίτοι? Καλή ιδέα! Τελεία! Ένταξε. Εσύ είστε καλά. Εγώ έχω πολύ περιορισμένο λεξιλόγιο. Σκάσε!